Και θα ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τον κύριο Λεωνίδα Κωστόπουλο. Κύριε Κωστόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε, και εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε εξηγώντας λίγο τους τίτλους από το παράθυρο στους τηλεθεατές για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Θα πούμε μετά τα θετικά, να τα αφήσουμε στο τέλος να μας μείνει καλή εικόνα. Για εξηγήστε λίγο τι σημαίνει ότι στη δικαιοσύνη θα φτάσει το πόρισμα στις 15, το ιστορικό τουλάχιστον. Εδώ και πολύ καιρό έχει έρθει το πόρισμα στα χέρια της διοίκησης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Ναι. Εμείς κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε ως διοίκηση, ώστε να αποσταλούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και σημεία διευκρίνησης που ζητούσε ο ελεγκτής, ο οποίος έκανε τον έλεγχο στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας από τα έτη 2010 ως 2014. Μάλιστα. Τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του προ λίγων ημερών, μου είπε ότι έχει τελειώσει και το στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας και από εκεί και πέρα θα σταλεί το πόρισμα στη δικαιοσύνη για τις παραπέρα ενέργειες, ώστε μετά θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο... Έχουν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις, ναι. Παύλα, έχουν, απολογίες έχουν, των εμπλεκόμενων. Έχουν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις. Και αυτό που σας είπα πριν, θα πάρει το δρόμο προς την δικαιοσύνη η όλη αυτή ιστορία των ετών. Στις 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν περιμένουμε από τον άνθρωπο που περιγράψατε να καταθέσει επισήμως το πόρισμα λοιπόν, τον ελεγκτή. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Είναι ο ελεγκτής. Πώς ορίζεται η διαδικασία αυτή? Εννοείται τι το ακριβώς. Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ενεργοποιήσει την διαδικασία. Είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εδρεύει στην Άμφισσα. Μάλιστα. Εδώ για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μετά... Θα μπορέσουμε να το βγάλουμε και στη δημοσιότητα. Δηλαδή θα απαγγείλει λοιπόν κατηγορίες η δικαιοσύνη αν χρειαστεί? Εάν χρειαστεί θα απαγγελθούν κατηγορίες. Δηλαδή αν δεν έχει πιστεί ο ελεγκτής ότι ήταν οι εξηγήσεις όλα σύνομα, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης το συγκεκριμένο πόρισμα. Εξάλλου μην ξεχνάτε, εδώ και πολύ καιρό το ίδιο πόρισμα το έχουμε στείλει και στον Εισαγγελέα Διαφθοράς και στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ώστε να προχωρήσουν και αυτοί παραπέρα τις ενέργειες. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν μόνοι τους ή περιμένουν? Όχι, όχι. Πρέπει να τους δοθεί το πράσινο φως από τον ελεγκτή που σας προείπα. Δηλαδή ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο εισαγγελέας που θα παραλάβει το πόρισμα είναι στα χέρια και κάποιων άλλων. Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να μην ενεργοποιηθούν οι καταγγελίες και οι κατηγορίες από κάποιον, να ενεργοποιηθούν από κάποιον άλλον. Ακριβώς. Από κάποια άλλη αρχή. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε η διαδικασία. Και είναι ένα λεπτό σημείο, γιατί τόσο καιρό δεν μπορούσε να ανακοινωθεί κάτι επίσημα, διότι θα είχαμε πρόβλημα τυπικότητας και μπορούσε να μην εξελιχθεί όπως θα θέλαμε η όλη κατάσταση. Απολύτως κατανοητό και αντιληπτό, διότι όταν τα θέματα βρίσκονται στη δικαιοσύνη, υποχρεωτικά πρέπει να σταματάει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη σωστά. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή τη φορά οι διαδικασίες θα τρέξουν με τον καλύτερο ρυθμό. Εμείς κάναμε αυτές τις διαδικασίες που έπρεπε να κάνουμε. Διαπιστώσατε κολλησιεργία? Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό κολλησιεργία, γιατί όλο αυτό το θέμα... Διαπιστώσατε καθυστερήσεις? Για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχουμε διαπιστώσει καθυστερήσεις, γιατί όλα αυτά έχουν κάποιο χρονικό διάστημα που πρέπει να διεκπαιρεωθούν. Υποχρεωτικά δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν γίνεται από τη μια ώρα στην άλλη. Άρα λοιπόν μέχρι αυτή την φάση, δηλαδή μετά τον ορισμό του ελεγκτή, μετά το πόρισμα και τις καταθέσεις, εδώ πάμε κανονικά όπως το χρονοδιάγραμμα ορίζει. Εάν δεν πιστεί ο ελεγκτής από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί με τις αναφορές που έχουν γίνει, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει το δρόμο που είπαμε. Μάλιστα. Το πόρισμα.
Όλα αυτά γιατί πρέπει και οι πολίτες να ξέρουν ποιες είναι οι ενέργειες οι οποίες έχετε δρομολογήσει ως νέα διοίκηση, κύριε Πρόεδρε, για να καθαρίσει το τοπίο στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Για να πάμε τώρα στα θετικά αυτής της ιστορίας. Βέβαια, είναι γνωστό ότι δεν καταφέρατε να συνεργαστείτε για το παζάρι. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συμβαίνουν αυτά. Καταρχάς, επειδή έχει συμβεί μια τεράστια παρεξήγηση. Ναι. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ποτέ να παραχωρήσουμε τους χώρους ή να σταθούμε εμπόδιο στο παζάρι. Απέναντίας, όσοι άνθρωποι μας έχουν κάνει τώρα μέχρι τώρα αιτήσεις που ζητάν τους υπαίθριους χώρους, και αυτά είναι τα πάρκινγκ, έχουν δοθεί. Υπάρχει όμως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ψηφιστεί ομόφωνα που να δίνεται οποιοδήποτε χώρος θα πρέπει να υπάρχει αίτηση. Μόλις μας δοθεί αίτηση για τον συγκεκριμένο χώρο, για την εκδήλωση, για την ημέρα και για την ώρα, σε αυτή την περίπτωση κάνουμε μία σύμβαση για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι όπως θα πρέπει νομικά και παραχωρούμε το χώρο. Μάλιστα. Εμείς δεν αρνηθήκαμε σε καμιά περίπτωση ποτέ να μην δώσουμε τον υπαίθριο χώρο, απλώς τι ζητήσαμε, το πιο απλό, να γίνει μία αίτηση, η οποία αίτηση δεν ήρθε ποτέ να ζητηθεί ο χώρος για την εκδήλωση που θα γινόταν τη συγκεκριμένη ημέρα. Μάλιστα. Είστε απολύτως ξεκάθαρος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκεί και πέρα, δεν πρέπει να εφαρμόζουμε το νόμο όπως τον θεωρούμε στο κεφάλι μας, ούτε κατά το δοκούν. Η νομιμότητα πρέπει να εφαρμόζεται ίσα προς όλες τις κατευθύνσεις. Διαφορετικά... Όταν δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνεών όμως, έτσι. Ναι. Πάντως να ξέρετε κάτι. Γιατί έχει τεθεί και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Όσον αφορά τους υπαίθριους χώρους της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, η ιδιοκτησία της είναι ανδιαφυσβήτητη. Διότι έχει τεθεί, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Οι χώροι αυτοί, γιατί η Πανελλήνια Έκθεση είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι όπως είναι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ανήκει στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και εμείς δεν νομιμοποιούμαστε να δώσουμε οποιοδήποτε χώρο χωρίς αίτηση. Φανταστείτε οποιοδήποτε πολίτης να μπει σε ένα δημόσιο χώρο με το έτσι θέλω, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε αίτηση. Κατανοητό, απολύτως. Πάμε τώρα από εδώ και πέρα στον σχεδιασμό που υπάρχει. Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι ανεβήκατε κατά τη διάρκεια της έκθεσης Θεσσαλονίκης πάνω. Είχατε επαφές κι εσείς και νομίζω ότι ένας από τους ανθρώπους που μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση είστε εσείς, με τη συνδρομή πάντοτε και της διοίκησης και της εμπειρίας που έχει πλέον η Χελέξπο. Για εξηγήστε μας λίγο αυτό το επίπεδο συνεργασίας. Λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό ψάχνουμε ως διοίκηση να βρούμε τον τρόπο λειτουργίας, επανελειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Διαπιστώνουμε ότι με τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν θα είναι δύσκολο στην υπάρχουσα φάση να λειτουργήσει με τον τρόπο που πρέπει η Πανελλήνια Έκθεση. Έχουμε έρθει σε επαφές εδώ και πολύ καιρό με τη ΔΕΘΚΕΛ Expo και επιζητούμε την τεχνογνωσία την οποία μέσα από την εμπειρία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι διοργανώνοντας χρόνια εκθέσεις να μας τη δώσουν ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Τι διαπιστώσατε, Πρόεδρε? Λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι είναι θετική σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα σε αυτό το κομμάτι έχουμε και τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο Υπουργείο Οικονομίας θέλει οπωσδήποτε να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν μέχρι τώρα η Πανελλήνια Έκθεση. Ναι. Εξάλλου το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε εδώ. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι και κρυφό. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Παπαδημητρίου, λοιπόν, πολλές φορές. Αλλά όταν μια πολυκατοικία έχει γκρεμιστεί
και πρέπει να τη χτίσουμε από τα θεμέλια, δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβεί από τη μια ώρα στην άλλη. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο με τη βοήθεια της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Προσπαθούμε να βρούμε τη φόρμουλα ώστε να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο βαθμό και οι φορείς όλου του τόπου. Όλοι οι φορείς του τόπου. Όπως συμβαίνει κάτι ανάλογο και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που εκεί συμμετάσχουν όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι φορείς είναι στην πόλη, σε μεγάλο βαθμό συμμετάσχουν και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Μάλιστα φέτος ήταν 1500 εκθέτες, τιμόμενο πρόσωπο είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Με περισσότερα από 120 περίπτερα. Παραπάνω, 150, με πολύ αξιόλογη παρουσία. Και του χρόνου τιμόμενο πρόσωπο θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά που σε αυτό μεγάλο βαθμό έχει επιτελέσει και ο εκεί πρόεδρος που έχουμε έρθει σε επαφές, ο κύριος Τζίκας, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στον τομέα που τον αφορά, που είναι οι επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά μέσα και οτιδήποτε, στη Βόρεια Ελλάδα, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μπρος. Να διοργανώσετε δηλαδή κι εσείς τις εκθέσεις που μπορούμε να διοργανώσουμε εδώ, σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο, έτσι. Οι εκθέσεις οι οποίες θα μπορέσουν να διοργανωθούν εδώ. Και όχι γιατί μόνο εκθέσεις και διάφορα events, έτσι. Πολλά μπορεί να γίνουν. Αλλά πρέπει να γίνει ένα σοβαρό master plan, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο βαθμό που θα δημιουργήσουμε το πλαίσιο ανάπτυξης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που θα δούμε και πώς θα μετονομαστεί και θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν ετοιμάζεται ένα καινούργιο σχέδιο, το οποίο πατάει πάνω στις βάσεις που έκαναν επιτυχημένη και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό ακριβώς, λέτε. Ακριβώς. Επίσης, τηρώντας ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές προφανώς, και προφανώς χρησιμοποιώντας τους τεράστιους χώρους που έχουμε στη διάθεσή μας εδώ στην Πανελλήνια Έκθεση. Βέβαια. Που δυστυχώς επί σειρά ετών οι ίδιοι χώροι δεν ενταχθήκαν ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα αναβάθμισης. Ναι. Και αυτό επιδιώκουμε στην πορεία, να ενταχθούμε και σε προγράμματα, ώστε αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι πια απαρχαιωμένος, να μπορέσει να αποκτήσει και να γίνει ένας διαφορετικός χώρος από αυτό που είναι σήμερα και βλέπουμε. Εμείς ως διοίκηση, παρόλο που ο κόσμος μπορεί να μην το βλέπει αυτό αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα για την εξυγίανση, διότι πρώτα πρέπει να εξυγιάνουμε έναν χώρο και μετά βήμα-βήμα να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν γίνεται να λειτουργήσουμε με την ίδια φιλοσοφία και νοοτροπία όπως λειτουργούσαν παρελθούσες διοικήσεις. Εξάλλου δεν θα έχει κανένα νόημα να αναλάβουμε ένα τέτοιο δύσκολο ρόλο από τη στιγμή που δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Γνωρίζουμε τη δυσκολία της κατάστασης, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε στην πορεία να γίνει εντελώς κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Επίσης, ένα πολύ θετικό είναι ότι βγήκε επιτέλους ο νόμος που μπορεί να αποσπαστούν δύο άτομα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, πρωταρχικά, ώστε να λειτουργήσουμε τις δομές μας. Να μπορεί να έχετε δηλαδή το απαραίτητο προσωπικό. Ναι, ναι. Γιατί αυτή και ουσιαστικά μιλάμε για το βασικό προσωπικό, από ό,τι καταλαβαίνετε. Το βασικό προσωπικό που είναι ένας άνθρωπος υπάλληλος του διοικητικού και ένας του οικονομικού τομέα, ώστε να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε και να φέρνουμε σε πέρα στην όλη η γραφειοκρατία που έχει ένας δημόσιος οργανισμός. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για δημόσιο οργανισμό. Δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Η στήριξη που έχετε πλέον επισήμως από την κυβέρνηση, το είπε και ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε πριν από λίγο, το είπε και ο αρμόδιος Υπουργός, είναι και σε πράξη αυτή την οποία εισπράξατε φραστικά.
Είναι υποσχέσεις οι Έχουν οποίες μείνει υποσχέσεις ή υλοποιούνται σιγά σιγά. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά υλοποιούνται, γιατί μην ξεχνάμε και τη δυσκολία που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην χώρα μας. Και στο κάτω-κάτω η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν είναι δά και το μείζον θέμα μπροστά σε όλα αυτά που περνάμε. Γενικότερα, μείζον θέμα δεν είναι για την κυβέρνηση, για την περιοχή. Όχι, είναι μείζον θέμα για την κυβέρνηση, από ό,τι έχω αντιληφθεί, αλλά δεν είναι το μείζον θέμα της χώρας. Καλά, αλίμονο. Πολύ ωραία. Κύριε Κωστόπουλε, λοιπόν, βλέπω ότι όλη αυτή η διαδικασία εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε άμεσα σχέδια για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Τελειώνοντας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι. Και γιατί τώρα η διοίκηση που είναι απασχολημένη. Είναι απασχολημένη και δεν μπορεί να έρθουμε σε επαφές. Ναι. Πάντως, εγώ τώρα που ανέβηκα στην Πανελλήνια Έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχα κάποιες επαφές και είπαμε ότι με την λήξη της ΔΕΘ θα συναντηθούμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα μπορέσουμε να κτίσουμε πάλι αυτό τον χώρο. Άρα λοιπόν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις δεν υπάρχουν ακόμη. Δεν έχουν σχεδιαστεί. Υπάρχουν, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλουμε εμείς. Το θέμα είναι και το τι μπορεί να γίνει και με τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας δώσουν την τεχνογνωσία. Γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε να πάμε στο φεγγάρι, αλλά μπορεί να μην έχουμε το όχημα. Αλλά ο πύραυλος δεν μας Ακριβώς. πάει μέχρι εκεί. Μάλιστα. Είμαι πάντως... Είστε αισιόδοξος. Λοιπόν, είμαι αισιόδοξος και βήμα-βήμα, όπως σας είπα και πριν, θα τα κτίσουμε όλα από την αρχή και επιζητούμε συνεργασία πραγματικά με όλους τους φορείς και να μην δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχει λόγος κάποιος να μην θέλει να συνεργαστεί? Το λέτε έτσι με λίγο παράπονο και λίγο καημό. Δυστυχώς, υπάρχει λόγος κάποιος να μην θέλει? Λοιπόν, αυτό να τον ολογιστούν όλοι αυτοί που δημιουργούν προβλήματα μέχρι τώρα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Διότι πολλοί φοβάμαι και αντιλαμβάνομαι ότι τόσα χρόνια είχαν διαφορετικές βλέψεις. Δηλαδή λέτε ότι το πόρισμα θα ξεμπροστιάσει κόσμο, έτσι? Θα συμβεί και αυτό. Θα συμβεί και αυτό? Ναι, ναι. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουμε, δηλαδή? Το πόρισμα... Θα δούμε κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι φαίνονταν μέχρι σήμερα στην κοινωνία ότι ήταν κάπως διαφορετικοί και θα αναδειχθεί μια διαφορετική οπτική? Λοιπόν, αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το πω εγώ. Θα μας το πει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιοι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν το συγκεκριμένο έργο. Εμείς περιμένουμε και προσδοκώ ότι στην Πάντως πορεία... δεν γίνεται να μην φταίει κανένας. Καλά, δεν είναι δυνατόν να έχει καταστραφεί ένας χώρος χωρίς να φταίει κανένας? Εδώ καταστρέφει και ολόκληρη χώρα. Είδατε κανέναν εσείς να κατηγορείτε έτσι ευθέως, να πληρώνει κάποιος κάτι? Το λέω γιατί το έχω δει πολλές φορές. Το λέω, κύριε Κωστόπουλε, το έχω δει πάρα πολλές φορές σε αυτή την μικρή δημοσιογραφική μου καριέρα μέχρι αυτή τη στιγμή. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι έχω διατελέσει και σε άλλα πόστα παρακάτω, δεν έχω δει και για πολύ 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 σοβαρά εγκλήματα που αφορούν δισεκατομμύρια να τιμωρείται κάποιος. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πάντως προσδοκώ ότι κάποια στιγμή η αλήθεια πρέπει να λάμψει, γιατί αλλιώς δεν έχουμε μέλλον σαν χώρα. Μάλιστα. Και το θέμα είναι και το άλλο. Δηλαδή όλοι επιζητούμε να εφαρμόζεται η νομιμότητα, να εφαρμόζεται η δικαιοσύνη. Εκτός αν αφορά εμάς. Ναι. Όταν έρχεται σε εμάς, ναι, και μόλις πάει να εφαρμοστεί, όλοι πηδάμε έξω από το τρένο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Περιμένουμε νεότερα. Εδώ θα είμαστε. Γνωρίζουμε ότι είστε πάντα διαθέσιμος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.